Υπάρχει μια αποκάλυψη στο dailypost.gr. Για πες μας περισσότερα, Ιώνα. Καλησπέρα στα μάτια. Το dailypost.gr φέρνει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Καθώς, όπως αποκαλύπτουν οι συνάδελφοι, ο Κώστας Ζαχαριάδης και το πολιτικό στέλεχος και μέλος της πολιτικής γραμματείας, ναι, φαίνεται να έχει λάβει από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα ποσό της τάξης των 33.000 ευρώ. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Αποκαλύπτουν οι συνάδελφοι του Daily Post, ναι, ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης έχει λάβει εμβάσματα, τρία διαφορετικά εμβάσματα. Μάλιστα, εμβάσματα. Σαν φυσικό πρόσωπο, ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο άνθρωπος. Ακριβώς. Ήταν για αναφορικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές που ήταν υποψήφιος δήμαρχος με την ανοιχτή πόλη. Και πήρε στον προσωπικό του λογαριασμό 33.000 ευρώ. Ακριβώς. Όπως αποκαλύπτει ο συνάδελφος του Daily Post. Αν μπορούμε, παρακαλώ, το control να δούμε το screenshot για να το δούμε. Όταν το έχουμε έτοιμο, θα μου πείτε ναι. Για συνέχεια, Ιώνα, συγγνώμη. Ακριβώς, φαίνεται ότι έχει λάβει. Εδώ βλέπουμε και το screenshot. Πέντε ερωτήματα για εμβάσματα ύψους. Ποια είναι τα πέντε ερωτήματα, Ιώνα, έχει εικόνα ή να κοιτάξουμε. Μισό λεπτό, να κοιτάξω κι εγώ το. Ναι, ακριβώς, μπορούμε να τα πούμε. Για πες τα, γιατί δεν. Ένα από τα πέντε ερωτήματα τα οποία αποκαλύπτουν και οι συνάδελφοι είναι το αν αυτό έγινε εις γνώση του Στέφανου Κασελάκη. Ναι. Δεδομένου. Ο πρόεδρος, πώς δεν έγινε, χωρίς γνώση του, πώς θα γινόταν αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα. Ένα ακόμα ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης έλαβε αυτά τα χρήματα και πριν και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι και μετά κάποιο έμβασμα. Ακριβώς. Υπενθυμίζουμε ότι έλαβε το έμβασμα και πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ναι, ναι, αλλά και μετά. Μάλιστα. Ένα ακόμα ερώτημα. Ένα ακόμα ερώτημα είναι για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα τα ενέκρινε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο άλλο όργανο του κόμματος. Όποιος είναι αρμόδιος, η Αγγελική μπορεί και να ξέρει, ναι. Ακριβώς. Να αναφέρουμε επίσης το εξής στα μάτια, ότι ο κ. Ζαχαριάδης, για να το πούμε καλύτερα, αυτό που το οποίο αναφέρουν και οι συνάδελφοι, ναι, έχει να κάνει με το γεγονός. Με συγχωρείτε, για να το μην δεν μάθω καλά απ' έξω. Έχεις εκεί το ρεπορτάζ, ναι. Δεδομένου ότι αυτά τα χρήματα δόθηκαν για τον προεκλογικό αγώνα του κυρίου Ζαχαριάδη, για ποιο λόγο κατετέθηκαν στο λογαριασμό του. Αυτό που είπαμε. Αλλά δεν κατετέθηκαν στον λογαριασμό της ανοιχτής πόλης. Είναι η παράταξη που πολλά χρόνια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας και έχει πάει και καλά στις προηγούμενες. Ακριβώς. Υπενθυμίζουμε ότι η ανοιχτή πόλη ήταν απέναντι από τον κύριο Μπακογιάννη, από κοινού τον κύριο Δούκα, στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιώνα. Δεν έχω σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα.